πρέπει να βγει μπροστά για να σηκώσει η Ελλάδα το κεφάλι ψηλά, να επιστρέψουμε ξανά στις δυνάμεις της δημιουργίας και της ανάπτυξης και να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Ένα μεγάλο πρόβλημα των Δήμων είναι η μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων. Πρόβλημα είναι και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και ο σφιχτός εναγκαλισμός από την κεντρική εξουσία. Θέλουμε το σχέδιο της κυβέρνησης. Απαιτούμε διάλογο με καθαρά χαρτιά. Όχι πισόπλατες μαχαιριές, ούτε υπονοούμενα. Και δεν είναι δυνατό να μιλάμε για μεταρρύθμιση του κράτους χωρίς αναβαθμισμένο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Πώς ψηφίστηκε στη Βουλή πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να γίνει κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων χωρίς την έγκριση των τοπικών πολιτών που εκφράζονται μέσα από τους δημάρχους? Θα απαντήσει κανείς σε αυτό? Πόσο να φυδατώσουμε επιτέλους αυτή τη ρημάδα, την αυτοδιοίκηση, για να επαδρώσουμε τα Υπουργεία? Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό αύξηση, χωρίς να το θέλουμε, δημοτικών τελών 14%. Τι εννοεί ο ποιητής δηλαδή? Ότι για να κρατήσουμε τους εργαζόμενους που δεν μας ρώτησαν, και τους σεβόμαστε εννοείται τους εργαζόμενους, θα πρέπει να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη? Πώς θα ονομαστούν αυτά τα δημοτικά τέλη σε μια κοινωνία όλης της Ελλάδος τοπικής που δεν μπορεί ούτε εργασία να έχει οι άνεργοι να πληρώσουν περισσότερα δημοτικά τέλη? Αυτό δεν είναι λαϊκισμός? Και θέλω πραγματικά απάντηση από τον κύριο Βεναρδάκη, διότι όταν ήμασταν ποτέ στον κύριο Βεναρδάκη, και βεβαίως σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά στο μαξί μου, σεβαστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη για αυτό το οποίο έκανε και εισηγήθηκε γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια την αυτοδιοίκηση, και μάλιστα λαϊκίζοντας, και το λέω καθαρά, απέναντι στους αυτοδιοικητικούς, ότι δεν θέλουμε να κρατήσουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους.